λίγο τώρα όσο ζεις μαθαίνεις φαίνεται και θα μιλήσουμε, έχουμε τον Χρήστο Λυσέα, ο οποίος μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης και θα μιλήσουμε για τη Τζένιφερ Λόπεζ. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ μαθαίνουμε πτυχές της ζωής της και των παιδικών της χρόνων που δεν περίμενα προσωπικά, ξαφνιάστηκα, δεν περίμενα να ακούσω, ειδικά σε σχέση με τη μητέρα της. Ακριβώς, χαίρετε. Γεια σου, Χρήστο. Το ντοκιμαντέρ, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφόρησε και όντως ρίχνει φως σε πτυχές της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής της ζωής που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Και μάλιστα σε ένα σημείο του ντοκιμαντέρ η ίδια μιλάει στην κάμερα για τη δύσκολη σχέση που είχε με τη μητέρα της, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως την χτυπούσε χωρίς κανένα έλεος. Συγκεκριμένα λέει πως την έσπαγε στο ξύλο. Αυτό εκεί... λέξει ίδια, βάζοντάς το και ακούγοντάς το και βλέποντας και εικόνες με τη μητέρα της, η οποία τώρα είναι γύρω στα 75, μοιραζόμενη και η ίδια μετά το διάβα της πορείας της, τις δυσκολίες, οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί, να έχεις να μεγαλώσεις τρία κορίτσια και το πόσο σκληρή πρέπει να είσαι, είναι κάτι το οποίο με μούδιασε. Βλέπω ότι είναι μαζί, βλέπω ότι είναι κοντά και βλέπω σχέση, ότι αποδέχονται πράγματα, τα πεπραγμένα, λέγοντας ότι στο τέλος έφτασα να γίνω σκληρή, όπως είμαι τώρα και να κάνω όλα αυτά τα οποία έχω πετύχει. Αλλά πάντως παίζει ρόλο και το timing. Παίζει ρόλο και το timing, γιατί βγήκε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ τώρα. Και πρόσφατα στην περιοδία της συνήθιζε να βγάζει τη μαμά της on stage. Βέβαια. Στο φινάλε πολλές φορές. Δηλαδή μας είχε δώσει μια εικόνα πολύ πολύ αγαπημένη με τη μητέρα της και βγαίνει αυτή η πληροφορία ένα χρόνο μετά. Μπορεί, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να το έχει δουλέψει. Πλέον έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους. Μπορεί να έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις, φυσικά. Και γι' αυτό να τη βγάζει on stage για να το δείξει. Και τώρα είναι και πιο έτοιμη ίσως να συζητήσει κάποια πράγματα και να τα πει δημόσια. Δηλαδή, μόνο έτσι κάτι τέτοιο. Αν μου αρέσει τόσο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, τις οικογενειακές να τις χρησιμοποιούν, γιατί εδώ πέρα είναι προϊόν, ένα reality ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Οπότε σίγουρα χρειάζεται ένα. Πώς θα έχεις όμως την όλη εικόνα. Για να καταλάβουμε σε κάτι αρνητικό, δυστυχώς. Ναι, απλά εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι πάντα στο εξωτερικό, στην Αμερική κυρίως, έχουν παιδιά και άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα. Ναι, έχουν. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι καλό. Είναι καλό. Για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουν μια star ότι έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Και βρήκε δύναμη. Και βρήκε δύναμη και τελικά έγινε star πρώτης γραμμής. Δηλαδή είναι πολύ βοηθητικό. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι οι σχέσεις τους ήταν τόσο τεταμένες που στα 18 της χρόνια η Τζένιφερ Λόπεζ αναγκάστηκε μετά από έναν πολύ έντονο καυγά να φύγει από το σπίτι και να κυνηγήσει το όνειρό της στο τραγούδι και τη μουσική μόνη της, μακριά από τη μητέρα της. Μερικές φορές αυτές οι δυσκολίες λειτουργούν ως εφαλτήριο. Δεν είναι κακό να μηγές καλού. Σίγουρα. Μερικές φορές όχι πάντα. Αυτό θέλω να πω και συμφωνώ. Είναι καλό να ακούγονται διαφορετικές γνώμες και το πώς το προσλαμβάνει ο καθένας ακούγοντάς το. Εμένα προσωπικά με ευνηδίασε μεσόκαρη και σίγουρα δεν ανέμενα να το ακούσω ποτέ αυτό, πόσο δε μάλλον να έχει περάσει αυτά που έχει περάσει. Και τα παραδέχεται και η μητέρα στο ντοκιμαντέρ, γιατί μιλάει πολύ σημαντικό. Ότι απλά υπάρχει σκληρή. Απ' την άλλη, για να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό περνώντας τα μηνύματα αυτά, μην τυχόν, επειδή και εμάς μας παρακολουθούν νέα παιδιά, να μην εντυπωθεί στο μυαλό ότι εφόσον το έχει περάσει η Τζένιφερ Λόπεζ, είναι αποδεκτό και είναι κάτι το οποίο θα σε οδηγήσει μοιραία σε μια επιτυχή πορεία μέσα από τις δυσκολίες. Όχι, δεν είναι αυτό. Ιδανικά, δεν θα ήταν οι σχέσεις των γονιών έτσι τόσο σκληρές, ιδίως. Να αναγκάζεται ένα παιδί να φύγει, να απογαλακτιστεί και να κυνηγήσει το όνειρο και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Πολύ σωστό. Δεν είναι τίποτα στρωμένο με ροδοπέταλα, προφανώς. Θεωρώ όμως εγώ και το ιδανικό για μένα θα ήταν να ακούω υγιείς σχέσεις γονιών παιδιών και σίγουρα το μήνυμα αυτό ότι πάντοτε είμαστε κοντά σου και σε στηρίζουμε απλά στα βήματά σου. Που δεν περνάνε μία εύκολη ζωή στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή ακριβώς μπορεί να πάρουν την κατιούσα, μπορεί να πάνε στο κακό σενάριο, να ξέρουν ότι με δύναμη έχεις τη δυνατότητα να πας στο πολύ καλό σενάριο. Είδατε όμως, παιδιά, πώς ακόμα και αυτή την είδηση, το συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο και εμείς και οι περισσότεροι έχουν απομονώσει και μας άγγιξε περισσότερο ως. Οφείλαμε και εμείς να το μοιραστούμε μαζί σας. Πόσο διαφορετικά το ερμηνεύουν και οι διαφορετικές αναγνώσεις. Αλλιώς αγγίζει εμένα, αλλιώς αγγίζει κάποιον ο οποίος έχει και ένα ανάλογο βίωμα και αναδύεται αυτό. Μα γιατί είναι σημαντικό, είναι το ποτήρι. Το ξεκίνημα της ζωής είναι. Το ξεκίνημα της ζωής. Το ξεκίνημα της ζωής. Σίγουρα αυτό το οποίο και ως μητέρα φαντάζομαι ότι θα εφαρμόζει είναι οι τόσο υγιείς και καλές σχέσεις με τα παιδιά της, όπως και η ίδια επικοινωνεί. Και είναι και ευτυχισμένη, να τα λέμε και αυτά. Πολύ και full love, είναι και όλα. Εσύ όλα τα βλέπεις. Στην μέρα του πατέρα ανέβαζε τον Ben Affleck, παντού. Είδες όμως, Και όχι ως πατέρα. Όχι τον, πώς γίνεται αυτό όμως. Όχι τον πατέρα των παιδιών της, και όχι τον πατέρα της, τον Ben Affleck, ούτε ως πατέρα. Αυτοί να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται. Ben Affleck έτσι. Το ζούνε. Κάθε μέρα είναι γιορτή. Από το πουθενά. Ζήστε το. Ζήστε το.